ξενία στη Βόρεια Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα. Ναι. Πού θα πάνε 12.000, 14.000, δεν ξέρω εγώ πόσοι είναι σήμερα από την Ιδωμένη. Πόσες καινές θέσεις υπάρχουν στα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή η εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μπορούν να εξοικονομηθούν πάνω από 2.000 θέσεις άμεσα σε ήδη υπάρχουσες δομές φιλοξενίας και από Δευτέρα είναι πολύ πιθανό να έχουμε διπλασιασμό αυτών των θέσεων. Από Δευτέρα θα υπάρξει μεγάλη εντατικοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρατε την ενίσχυση της πρώτης υποδοχής και η οποία θα αποτελέσει μια γραμματεία από εδώ και πέρα για το άσυλο, την υπηρεσία ασύλου, η οποία καλείται να διαχειριστεί το 80% περίπου των ετοιμάτων ασύλου της Ευρώπης πια. Ποια είναι η πρόβλεψη, τι πρόκειται να γίνει. Υπάρχουν σκέψεις και για την υπηρεσία ασύλου, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση για το αν θα αναβαθμιστεί με τον ίδιο τρόπο. Σχετικά με τα στελέχη τα οποία αναμένονται από την Ευρώπη. Υπήρχε μια πρώτη εκτίμηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Μαρτίου η άφηξή τους. Ισχύει αυτό, είναι εφικτό, έχει αλλάξει κάτι? Αυτή είναι η πρόβλεψη με βάση τα χαρτιά. Οι συνεννοήσεις είναι σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο, αλλά προς το παρόν δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα να εγκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν έχει έρθει κανείς ακόμα από την Ευρώπη και πόσους περιμένουμε? Και μία δεύτερη ερώτηση όσον αφορά, είπατε ότι θα υπάρξουν 30.000 επιπλέον θέσεις. Mm-hmm. Αυτές πότε θα είναι έτοιμες και πόσες υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Και μία τρίτη ερώτηση, αν επιτρέπετε. Ήθελα να ρωτήσω αυτά τα κέντρα κράτησης αυτή τη στιγμή. Πόσα κέντρα κράτησης έχουμε στην Ελλάδα? Ναι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και τα hot spot είναι πια κλειστά κέντρα. Ισχύει αυτό ή όχι? Ευχαριστώ. Ξεκινάω από την τελευταία ερώτηση. Δεν υφίστανται κέντρα κράτησης, έτσι όπως τα λέτε, στην υπηρετική Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τα νησιά, τα θεωρούμε κλειστές δομές υπό την έννοια ότι οι πρόσφυγες πρέπει να είναι υπό κάποιους περιορισμούς και να είναι στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Η αντίληψη δεν είναι αντίληψη να φυλακίσουμε τους ανθρώπους. Για τις άλλες ερωτήσεις, πόσες δομές έχουμε συνολικά αυτή τη στιγμή? Συνδεθήκαμε για λίγο. Ένα πρώτο κομμάτι, λίγες από τις δηλώσεις του Γιώργου Κυρίτσου, του εκπροσώπου για το συντονιστικό, για το προσφυγικό. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο Δελτίο Ειδήσεων και στα επόμενα Δελτία Ειδήσεων.